Υπάρχει λοιπόν μία εταιρεία που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά μου, βεβαίως. Έχει δώσει λύση σε πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Αυτή η εταιρεία είναι γνωστή σε όλους, είναι η Δουλευταράς. Και μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Γραμμάτης, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δουλευταράς.gr. Κύριε Γραμμάτη, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Κι εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε. Αληθώς. Όπως είπα και στον πρόλογο, είστε από τους... από αυτούς που έχουν πρωτοστατήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έτσι, μια ιντερνετική μεγάλη πλατφόρμα δίνει λύση σε πάρα πολύ κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον στη χώρα μας. Στη χώρα μας, ναι. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Καταρχήν έχει ενδιαφέρον η ερώτηση, διότι ξεκινήσαμε, όπως έχω αναφέρει αρκετές φορές, εν μέσω Capital Controls το 2015. Καθώς όλα κατέρεαν, ήμασταν... τυχεροί εκ των υστέρων, εκείνη τη στιγμή δεν το συνειδητοποιήσαμε απόλυτα, να ξεκινάμε σε ένα δύσκολο σημείο για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αυτή την προσπάθεια, και θεωρώ ότι πήραμε πολλά μαθήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα οποία μας βοήθησαν και στη συνέχεια. Η αφορμή ήταν το γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα όλοι, σε όλες τις χώρες, πρέπει να τονίσω, το οποίο έχει να κάνει με την έβρεση ενός αξιόπιστου μάστορα. Ναι. Για να μπορέσουμε να, είτε να φτιάξουμε είτε να βελτιώσουμε. Άρα μπορείτε να λύσετε το πρόβλημά μου, έτσι, που είναι... Σίγουρα, σίγουρα. Τέλεια. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή. Ναι, ήταν μια δύσκολη διαδρομή. Υπήρχαν αρκετά δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε. Η πρώτη εκ των οποίων την ανέφερα ήταν να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε μέσω Capital Controls. Στη συνέχεια, μια εξίσου δύσκολη απόφαση είχε να κάνει με την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Το 2019 κάναμε μια πολύ σημαντική μετάβαση και θα έλεγα πήραμε μια απόφαση να καινοτομήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, περνώντας ένα πιο δίκαιο και πιο καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο. Δύσκολες αποφάσεις έχουμε κληθεί να πάρουμε επίσης στη συνέχεια, επεκτηνόμενοι στο εξωτερικό, καθώς πλέον εκτός της Ελλάδας είμαστε και της Κύπρου, είμαστε στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Ιρλανδία και Πορτογαλία. Σωστά. Και πώς πάει αυτό? Πάει αρκετά καλά. Έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες, διότι πρόκειται για νέες αγορές. Είστε γνωστοί ως Δουλευταράς? Όχι. Γιατί θα ήταν λίγο μπορούσα. Δύσκολο. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό. Εκεί είμαστε γνωστοί ως Your Hero. Α, Your Hero. Ακριβώς. Βρίσκουμε τον ήρωά σου, λοιπόν, ο οποίος μπορεί να σε σώσει από οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είμαστε εκεί τα τελευταία δύο χρόνια. Αναρωτιέμαι, τι σου δίνει. Και εσύ, έτσι, δηλαδή, για να το σκεφτούμε λίγο λογικά. Είμαστε στα Capital Controls μέσα, με μια φοβερή οικονομική αβεβαιότητα για όλη τη χώρα. Έτσι. Εκεί δεν ξέραμε η Ελλάδα τι θα γίνει, πού θα είναι, αν θα είναι στην Ευρώπη, δεν θα είναι. Τι είναι αυτό που σου δίνει το έναυσμα για να πας να επενδύσεις σε αυτή την εποχή? Καταρχήν, αυτή η ερώτηση αφορά εμάς που επιδιώξαμε να ξεκινήσουμε την επιχείρηση τότε, αφορά όμως και τους εξίσου τολμηρούς επενδυτές μας, οι οποίοι πήραν την απόφαση να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Θεωρώ πως ήταν τόσο μεγάλη η ανάγκη που είχαμε τότε εσωτερικά να ξεκινήσουμε κάτι, να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο βλέπαμε και πριν και κατά τη διάρκεια του Capital Controls. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Δεν πάβουμε να έχουμε την ανάγκη να θέλουμε να φτιάξουμε κάτι στο σπίτι μας, ανεξαρτήτως οικονομικών συνθήκων. Και ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη να καλύψουμε αυτό το πρόβλημα που τα Capital Controls δεν θα μπορούσαν να είναι ανασταλτικός παράγοντας ή τέλος πάντων σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας εκείνη την περίοδο. Πόσες ιδιότητες αυτή τη στιγμή εμπεριέχονται, δηλαδή για πόσους κλάδους? Μιλάμε για πάνω από 90 διαφορετικές υπηρεσίες που αφορούν το σπίτι. Είτε αυτές αφορούν ένα καθαρισμό για το σπίτι, είτε μια μετακόμιση, είτε μια επίγουσα φύσεως ανάγκη όπως αυτή που πιθανόν αντιμετωπίζετε σήμερα. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Είτε για κάποια βελτιωτική εργασία όπως το να ανακαινήσω το χώρο μου, να αλλάξω τη μόνωση, να βάψω το σπίτι μου. Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμε. Πόσοι άνθρωποι είναι στην πλατφόρμα σας εγγεγραμμένοι μέσα, έχετε μια εικόνα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Είναι εγγεγραμμένοι μάστορες, ας το πούμε, ναι, έτσι, ναι, επαγγελματίες, είναι πάνω από 4.000, όμως ενεργοί
οι οποίοι αναλαμβάνουν, όταν λέω ενεργεία, αναλαμβάνουν πάνω από το 90% των εργασιών, είναι γύρω στους 1.500 στην Ελλάδα και ακόμα 500 στο εξωτερικό. Ωραία, είδαμε ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος, είδαμε ότι ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά όσον αφορά στις συνήθειες των Ελλήνων, είμαστε αρκετά επίμονοι και προσκολλημένοι στις παραδοσιακές μας συνήθειες. Μία από τις πιο παραδοσιακές είναι όταν ψάχνουμε ένα μάστορα. Το πρώτο που θα κάνουμε, νομίζω, είναι να ρωτήσουμε ένα γνωστό μας εάν έχει έναν καλό κλειδαρά. Έτσι είναι. Έχεις? Αν έχει έναν... δουλευθαράς. Έτσι. Ορίστε. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εάν έχει έναν καλό που να μπορεί, έναν καλό μάστορα που να μπορεί να κάνει κάτι, ένα μαραγκό, ας πούμε. Τώρα, από εκεί και έπειτα, πώς μπαίνει μια πλατφόρμα σε αυτή την τόσο πολύ παραδοσιακή ανάγκη και τόσο πολύ έτσι πολύ χωρίς προσπάθεια, δηλαδή αυτό σκέφτεσαι, θα πάρω τον Ευθύμη, σωστά. Ρε Ευθύμη, mm-hmm. έχεις, έβαψε το σπίτι σου, πιστόβαψε καλά κιόλας, yeah, και έτσι yeah. ξέρω κιόλας ότι ήταν καλός αυτός που μου λέει το αντίθετο, ήρθε, μου βάλε τα πλακάκια χάλια, σωστά. ξέρω. Σωστά. Πώς ξαφνικά αυτό γίνεται ψηφιακό? Και ναι, γίνεται, αλλά πώς ο Έλληνας το εμπιστεύεται? Σωστά. Ακριβώς έτσι όπως το θέτετε είναι. Οι συνήθειες πάρα πολλών ετών, δεκαετιών, θέλουν χρόνο για να αλλάξουν. Έχουν αλλάξει από άλλες πλατφόρμες που έχουμε δει. Σωστά. Στον χώρο της αυτοκίνησης, στον χώρο του φαγητού, στον χώρο του e-commerce. Το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και εμείς στον κλάδο των υπηρεσιών. Στον κλάδο των υπηρεσιών, επιπροσθέτως των ζητημάτων που αναφέρατε, υπάρχει επίσης το πρόβλημα ότι η συχνότητα των εργασιών που χρειαζόμαστε για το σπίτι μας δεν είναι πολύ μεγάλη. Mm. Δεν είναι με την ίδια συχνότητα που χρειαζόμαστε να φάμε σουβλάκια, για παράδειγμα. Mm-hmm. Συν ότι οι εργασίες για το σπίτι έχουν και σημαντικό κόστος και απαιτούν και πολύ σημαντική ενέργεια. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να πάει κάτι στραβά. Αυτό όμως αλλάζει με τα χρόνια. Οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε τομέα κατά μέσο όρο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν και να μείνουν ευχαριστημένοι από μια υπηρεσία κατά μέσο όρο 3 φορές προτού αλλάξουν μια συνήθεια. Αυτό παίρνει περίπου 1 με 2 χρόνια, καθότι αυτή είναι η συχνότητα με την οποία κάποιος εκτελεί εργασίες για το σπίτι του. Οπότε, εφόσον εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε με την ίδια συνέπεια και με την ίδια ποιότητα ένα πολύ καλύτερο ταξίδι για τον καταναλωτή, που είναι πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο αξιόπιστο και επίσης μπορούμε ανά πάσα χρονική στιγμή να παρέμβουμε και να διορθώσουμε οποιαδήποτε κακοτεχνία, σε όποιο mm-hmm. μικρό ποσοστό αυτή συμβαίνει, mm-hmm. αυτό σιγά σιγά από στόμα σε στόμα και με βάση την εμπειρία των καταναλωτών αλλάζει. Εσείς βρίσκετε, ή στην αρχή τουλάχιστον, βρίσκατε τους συνεργάτες, τους μάστορες, ας το πούμε έτσι, ή εκείνοι σας βρίσκουν? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί όσο είμαστε και εμείς σαν καταναλωτές, έτσι, προσκολλημένοι, τόσο είναι και οι μάστορες. Ακριβώς. Από το 2015 μέχρι το 2019 ακολουθήσαμε το παραδοσιακό μοντέλο που έλεγε όποιος μάστορας θέλει να μπει στο δουλευταρά, να αναζητήσει εργασία, μπορεί να το κάνει, θα πληρώνει μία συνδρομή, ένα τέλος και από εκεί πέρα μπορεί να έρθει σε απευθείας επαφή με τον πελάτη. Από το 2019 και μετά επιλέγουμε πάρα πολύ προσεκτικά τους συνεργάτες και ακολούθως υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος ανάλογα με την ποιότητα των εργασιών κάθε επαγγελματία, την οποία τη βλέπουμε mm-hmm. με πραγματικά δεδομένα, ταξινομείται σε αυτόν τον αλγόριθμο με αποτέλεσμα. Όσο πιο καλός είσαι, τόσο πιο πολλές εργασίες παίρνεις. Άρα εμείς, μετά την ανάρτηση, αν για παράδειγμα εσείς θέλετε να ψάξετε κάποιο κλειδαρά σήμερα, ο αλγόριθμος θα σας προτείνει τον καλύτερο με βάση τις αξιολογήσεις και την ποιότητα των εργασιών που έχει εκτελέσει, ο οποίος είναι άμεσα διαθέσιμος για να σας εξυπηρετήσει. Πώς όμως, αυτή είναι η διαφορά. Πώς εξασφαλίζεις το εξής? Πώς εξασφαλίζεις ότι ένας μάστορας που πηγαίνει σε ένα σπίτι, και αυτό το συζητούσαμε με τον Άγγελο λίγο πριν, δεν θα κάνει το προσωπικό connection μέσα από την πλατφόρμα. Σωστά. Και την επόμενη φορά θα πει φιλαράκι, μα με αυτό λίγα λόγια, το νούμερό μου. Ναι, με λίγα λόγια ουσιαστικά το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Πηγαίνει και λέει, να σου πω, ωραία, με βρήκες από το δουλευταρά, αλλά σωστά. για να μην τώρα... Πληρώνω. Προμήθεια, θα του κάνω και μια καλύτερη τιμή. Και σωστά. να το τηλέφωνο μου, άστο δουλευταρά, μην το... Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα που ισχύει σε αρκετές πλατφόρμες, όπως τις πλατφόρμες όπου πάμε για να βρούμε ένα ταξιδιωτικό κατάλληλο. Σωστά. Το ίδιο πρόβλημα είναι και εκεί. Ο τρόπος για να το λύσεις είναι παρέχοντας περισσότερα καρότα και λιγότερα μαστίγια. Το καρότο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο επαγγελματίας, όσο μεγαλύτερο τζίρο κάνει μέσα του δουλευταρά, τόσο πιο ψηλά σκοράρει στον αλγόριθμο που σας ανέφερα,
τόσες πιο πολλές εργασίες παίρνει. Άρα έχει ήδη όφελος να δηλώνει τις εργασίες τις οποίες εκτελεί, έτσι ώστε να μπορεί να αυξάνει το τζίρο του παίρνοντας περισσότερες εργασίες. Και ο πελάτης είναι ένα δίκαιο μοντέλο. Από τη μεριά του θα αναζητήσει ενδεχομένως διαφορετικές ειδικότητες. Ακριβώς. Σωστά. Σωστά. Ο πελάτης μπορεί ούτως ή άλλως να κλείσει τον ίδιο επαγγελματία αν τον χρειαστεί μέσω του δουλευταρά και τη δεύτερη και την τρίτη φορά. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι αν βάψαμε φέτος το σπίτι μας για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια δεν θα ξαναχρειαστούμε ηλεκτροματιστή. Πιθανόν να χρειαστούμε κάποιο μονοσά, σωστά, κάποιο καθαριστή και ούτω καθεξής. Κριτικές. Μπορώ να μπω φυσικά να κάνω ας πούμε κριτικές. Αυτό είναι είναι θεμελιώδες κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε. Δεν αξιολογούμε εμείς τους μάστορες, τους αξιολογεί το καταναλωτικό κοινό κατά εκατοντάδες και δεχόμαστε εκατοντάδες αξιολογήσεις κάθε μέρα. Έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή μας πολλές επιχειρήσεις που έχουν αντίστοιχες πλατφόρμες, που λειτουργούν με κάποιο τέτοιο τρόπο. Και μια ερώτηση που κάνουμε συνήθως, επειδή υπάρχει αυτό, το συναντάμε, είναι ότι ωραία, αξιολογεί ο πελάτης τους εργαζόμενους τους οποίους παρέχεται. Σωστά. Υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στα 9 χρόνια λειτουργίας σας που έπρεπε λόγω πολύ χαμηλών αξιολογήσεων να αφαιρέσετε κάποιον από την πλατφόρμα σας? Εφόσον υπάρχει κάποιο σοβαρό περιστατικό που σπάνια υπάρχει, ο επαγγελματίας αποβάλλεται αυτόματα. Εφόσον ο επαγγελματίας όμως, όχι, να μην πάμε σε αυτήν την ακραία περίπτωση, δέχεται απλά μέτριες αξιολογήσεις, συνεχώς πέφτει με αποτέλεσμα σε κάποια φάση, όχι πολύ αργότερα, να μην λαμβάνει καμία εργασία. Είναι ένα απόλυτα ανταγωνιστικό μοντέλο. Όσο πιο καλός είσαι και όσο πιο πολλές δουλειές κλείνεις, επειδή είσαι καλός, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνεις. Είχατε κάποια success stories, ας πούμε, από κάποιους οι οποίοι ουσιαστικά ήταν εδώ της γειτονιάς, ας πούμε, και από όλη αυτή την κίνηση που ήρθε, έχουν ανέβει. Πάρα πολλά, ουσιαστικά απέδειξαν τη δουλειά τους, δεν είναι ότι κάναν κάτι καινούργιο. Απέδειξαν ότι είναι καλοί μάστορες. Κάθε χρόνο, σε κάθε πόλη στην οποία δραστηριοποιούμαστε, κάνουμε ένα συνέδριο αποκλειστικά για τους επαγγελματίες μας και εκεί συζητάμε και βλέπουμε δεκάδες παραδείγματα ελεύθερων επαγγελματιών, παύλα επιχειρηματιών, που ξεκίνησαν μόνοι τους και κατέληξαν να έχουν 10 και 20 άτομα συνεργείο μέσω της συνεργασίας τους με το δουλευταρά, παίρνοντας και ήδη φυσικά ένα επιχειρηματικό ρίσκο και αναπτυσσόμενοι μαζί μας. Ξέρετε, ένα από αυτά τα οποία πραγματικά θα ήθελα την απάντησή σας είναι, υπάρχουν εστιασμένες από τα δεδομένα που έχετε, που συλλέγετε, γιατί τα δεδομένα είναι δύναμη, σωστά, τεράστια. Υπάρχουν κάποιες, πώς να το πω, περιοχές ενδεχομένως στις οποίες να βλέπετε ότι χρησιμοποιούν περισσότερο από αυτές τις περιοχές την πλατφόρμα σας, ή αν όχι περιοχές, ηλικιακές ομάδες που να σας χρησιμοποιούν περισσότερο, σωστά, έχετε τέτοια, ή φίλο. Ναι, ή φίλο, και αυτό το σκέφτηκα, ναι, δηλαδή υπάρχει σωστά αυτό, σωστά, τι σας έχουν δείξει τα δεδομένα? Καταρχήν να επισημάνουμε ότι δραστηριοποιούμαστε μόνο στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και αυτό διότι στις πιο μικρές πόλεις οι κοινωνικές σχέσεις είναι τόσο ισχυρές που κανένας δεν θα δεχόταν, ας πούμε, να ψάξει. Δεν μπορεί να τις νικήσει κανένας. Ναι, ναι. Σχεδόν θα ήταν προσβολή, ας πούμε, να αναζητήσουμε διαδικτυακά κάτι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τις περιοχές, όχι, δεν βλέπουμε κάποια διαφοροποίηση. Βλέπουμε όμως τις ηλικιακές ομάδες. Η μερίδα του λέοντος ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 35 με 50. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι και οι νεότερες ηλικίες, κάτω των 35, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό ή αναρτούν αιτήματα εκ μέρους των γονιών τους, ναι, σωστά, έτσι ώστε αυτά να εκτελούνται. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι άλλος είναι αυτός που αναρτά την εργασία, άλλος είναι αυτός που ο οποίος πληρώνει για αυτήν. Φίλα. Φίλο, η μερίδα του λέοντος κατά 60-62% είναι όχι. Είναι γυναίκες, ναι. 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 Γιατί αυτό βέβαια διαφοροποιείται και με το είδος της εργασίας. Οι μεγαλύτερες αξίες εργασίες είναι κυρίως γυναίκες. Για ποιο λόγο? Εγώ, ας πούμε, το αντίστροφο είχα στο μυαλό μου όταν σας έκανα την ερώτηση. Το θεώρησα πιο πιθανό να είναι περισσότεροι άντρες που το χρησιμοποιούν. Γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει το αντίστροφο? Εξυπηρετούμε γύρω στους 500 με 1000 διαφορετικούς πελάτες κάθε μήνα. Οπότε δεν θα μπορούσα να το τεκμηριώσω κάπως. Από διάφορες ανέκδοτες ιστορίες που ακούω, κυρίως μια γυναίκα σε ένα σπίτι αναλαμβάνει το οργανωτικό κομμάτι για πιο υψηλού κόστους εργασίες. Όταν πρόκειται για μια πιο άμεση εργασία, ο άντρας είναι αυτός που καλείται να τη διεκπαιρεώσει και πολύ συχνά στρέφεται στο δουλευταρά για να την κάνει. Όταν είναι κάτι πιο πολύπλοκο,
πιθανώς χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία. Κύριε Γραμμάτη, ποια είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία την οποία αναζητούν οι Έλληνες μέσω του Δουλεύταρα? Η επιδιόρθωση οικιακών συσκευών έχει το μεγαλύτερο service, όγκο. Δηλαδή. Αν μιλάμε για όγκο, σέρβις οικιακών συσκευών. Έχει υπάρξει μια μικρή κάμψη τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή βγήκε ένα πρόγραμμα που επιδοτεί νέες οικιακές συσκευές. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλοί Έλληνες επιλέγουν. Είδατε δηλαδή μια πτώση, μια κάμψη. Μια μικρή κάμψη. Και πιστεύετε ότι είναι από αυτό, ε? Σίγουρα. Αυτό είναι σημαντικό βέβαια από άποψη ανακύκλωση συσκευών. Σωστά και ενεργειακή έτσι. Βέβαια και αναβάθμιση. Πολύ ωραία. Και η επόμενη. Το καλοκαίρι. Καλά. Το καλοκαίρι ειδικά. Υπάρχουν σεζόν δηλαδή. Συντήρηση κλιματιστικού και εγκατάσταση. Μακράν. Είναι μια τάση που ειδικά στον καύσωνα, ας πούμε αν έχουμε δύο εβδομάδες καύσωνα τον χρόνο, θα μπει το 80% των εργασιών στη συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη. Οπότε, αλλά από άποψη αξίας μιλάμε ξεκάθαρα για ανακαινήσεις σπιτιού. Και ποια είναι τώρα τα σχέδια για το μέλλον? Τα σχέδια για το μέλλον είναι να γίνουν κερδοφόρες οι αγορές στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, να μπούμε και σε νέες αγορές στην Ευρώπη, διότι υπάρχει... Πόσο καιρό είστε σε αυτές τις αγορές? Δύο χρόνια. Και σε επίπεδο τεχνολογίας και προϊόντος να εισάγουμε τις online πληρωμές, έτσι ώστε ένας πελάτης να μην μπορεί απλά να βρίσκει μάστορα, αλλά να ολοκληρώνει και το ταξίδι του με μια online πληρωμή, με money back εγγύηση από το Δουλευταρά, έτσι ώστε το ταξίδι πόσο να γίνεται ακόμα από πιο. Αυτό? Περίπου 9 μήνες. 9 μήνες. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και για όσους δεν ξέρουν, έτσι να το εξειδικεύσουμε λίγο, τι θα πει το money back? Money back σημαίνει ότι για το σύνολο του ποσού που ξοδεύω, εφόσον κάτι πάει στραβά, ο Δουλευταράς... Ότι εγγυάται το συγκεκριμένο... Επιστρέφει το σύνολο του ποσού. Μάλιστα. Και σας τα ευχόμαστε πραγματικά όλα αυτά να τα πετύχετε, κύριε Γραμμάτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και... Χρόνια πολλά και πάλι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Που ήσασταν μαζί μας και όντως πραγματικά ελπίζουμε να πάει καλά, γιατί είναι ένα ελληνικό εγχείρημα. Και βεβαίως το στηρίζουμε και πιστεύουμε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχετε θα φανεί και εκεί. Ευχαριστώ και εύχομαι να σας εξυπηρετήσουμε σήμερα. Να είστε καλά. Θα τα καταφέρετε. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε.